Έτσι σας θέλω, σε έξαψη με στην κουζίνα. Το τσάτνι, λοιπόν, γλυκές μου κοράκλες, είναι ένα πράγμα που το σερβίρετε δίπλα στον ίδιο σας τον κοτόπουλο για να δροσιστείτε, γιατί το κάρι, ως γνωστόν, σκυλοκαίει, σας το είπα τρεις φορές μέχρι τώρα. Για να φτιάξουμε ένα καθώς πρέπει τσάτνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αρκεί ένα μπλέντερ, πήγαινε στο μπλέντερ, Λεβέντη μου, εσύ. Αρκεί ο χυμός ενός λιμονιού, που εδώ τον έχω, δύο φλιτζάνια με μεντούλα ή με δυόσμο, κόψε εσύ το δυόσμο και άστο κρεμμύδι, ένα κρεμμύδι ολόκληρο, τρεις ή τέσσερις κουταλίτσες λάδι και μία πιπερίτσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πολτοποιήσουμε. Ρίξε το κρεμμύδι μέσα. Δεν χρειάζεται να το κόψεις, Μαριάννη, να μου το κρεμμύδι, άδικα το κόβεις. Ρίξε το μέσα, αγάπη μου, στα δύο κομμένο, κοιτά. Κοίτα, αγάπη μου. Τώρα είναι έτοιμο. Στα δύο κομμένο το κρεμμυδάκι, ορίστε. Ρίξτε το μέσα στο μπλέντερ, όπως είναι. Έλα. Δεν πειράζει. Έλα, Λεβέντη μου, άνοιξε το. Πάρτε το κρεμμύδι. Λοιπόν, κόψε μου. Πάντα στο μπλέντερ εγώ. Πάντα στο μπλέντερ. Κόψε μου αυτό εδώ το βασιλικό. Έλα. Τη μέντα, τέλος πάντων. Άνοιγε. Μπράβο, λιώσε. Κι άλλο. Είπαμε λοιπόν. Το λεμονάκι μας. Άνοιξε. Φτάνει. Φτάνει καλέ. Έλα. Λοιπόν, το λεμόνι ξανανακάτεψε. Έλα. Στο τρία το έχω να δω, ξέρεις. Μπράβο. Όχι ψιλοκομμένο, έλα. Γρήγορα. Εντάξει. Ναι. Έλα. Άνοιξε. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε, μην είσαι βιαστικός. Μην είσαι βιαστικός, μα χαραγιά μου. Λοιπόν, εδώ. Ελάτε, για να δούμε λίγο τι άλλο είπαμε. Κάπως αλλιώς με έλεγες πριν. Πώς. Σουκυλάλα. Σουκυλάλα, έλα. Έλα, σουκυλάλα. Έλα, σουκυλάλα. Κι άλλο. Ανακάτευε. Μεντούλα πολύ ωραία. Άνοιξε. Άνοιξε. Γιαούρτι. Όλοι οι υπόλοιποι, φάγε, έλα να πέσει, σας παρακαλώ. Αυτό πρόσωπος με σάρκα και οστά, ξανά να κάτευε. Τα σάρκα και τα οστά δεν τα έλα, έλα, τα σάρκα. Τα σάρκα. Λοιπόν, ήθελε τίποτα άλλο. Εσύ ξέρεις. Μπας και ήθελε τίποτα άλλο. Άνοιξε. Εγώ είμαι επόμενη, μην με ρωτάς. Άνοιξε, αλάτι. Αρκετό αλατάκι, τριμμένο. Χοντρό αλάτι πάντα, λίγο πιπέρι, κανονικά και άσπρο να είχαμε, δεν βλάπτει, είναι πολύ καλό. Και άσπρο δεν το ξέρω εγώ. Τύπα! Πάντα. Και τώρα ένα κουτάλι εσύ. Εντάξει, ένα κουτάλι. Εντάξει. Ένα άλλο. Στοπ, για να το δω. Καλά, υπέροχο. Υπέροχος μας έκατσε ο τσάτνι, τώρα θα δείτε. Αυτό εδώ λοιπόν, το πανεύκολο πιατάκι, θα το σερβίρετε δίπλα στο εξαίσιο κοτόπουλο που είπαμε και όποιος θέλει θα αρπάγει από αυτό. Σ' αρέσει το ρήμα ορφάγω. Υπέροχο, ναι. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει πολύ. Απορρίτας αγκελαρίου το έχω μάθει εγώ αυτό το ρήμα. Αρπάγω. Όταν μου αρέσει λέει ένας άντρας, ρίτας αγκελαρίου, εγώ δεν τον αφήνω. Τον αρπάγω, να μου την πέσει πρώτα στον αρπάγω. Τον αρπάγω. Και τον αρπάω. Να το λοιπόν ο τσάτρες, ρίχνουμε την πιπερίτσα μας από πάνω, καπάκι να πάρει λίγο ωραίο χρωματάκι. Ένα-δυο κουταλάκια λάδι και τρία μπορείτε να βάλετε εσείς, αλλά εγώ δεν θέλω πολλά κουταλάκια λάδι. Σε αυτόν εδώ τον τσάτνι και είναι έτοιμος. Σε περίπτωση δε που θέλετε να το διατηρήσετε και στο ψυγείο κοράκλες, το φτιάχνετε χωρίς το γιαούρτι, το κρατάτε στο ψυγείο και μετά το κρατάτε μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες και μέχρι να σας τη δώσει να μαγειρέψετε τα ενδικά. Δώστε και συνταγή. Άντε. Τσάτνι, ένα κρεμμύδι, χυμός ενός λεμονιού, δύο φλιτζάνια μέντα ή δυόσμο, τρεις-τέσσερις κουταλίτσες λάδι, μία πιπεριά και γιαούρτι. Κόβε να αργείς το κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο το θέλω, έτσι, μπράβο. Μωρ, τι έχεις γίνει, εσύ έχεις γίνει σεφ, δεν σε συζητάω δηλαδή μέσα λίγες μέρες.
Τι καλή μαγείρισα είναι αυτή. Και τώρα, Ηράκλειο μου, εγώ θα σας φτιάξω ένα πιατάκι το οποίο είναι πολύ γνωστό στην Ινδία. Λέγεται πανίρ τουρί και το τρώνε καθημερινά στο τραπέζι σου. Βρίσκεται αυτό το πιάτο. Τι είναι το πανίρ τουρί? Είναι ό,τι πιο εύκολο. Για να το φτιάξουμε δεν χρειάζεται παρά ένα τηγανάκι. Ναι, εδώ πέρα το βλέπετε υπέροχο τι κάνουμε από το κουκσόπ. Α, είναι καλά οι άνθρωποι. Ορίστε, κουκσόπ, τι φτιάχνει. Άψογο το μαντεμένιο. Οι Ινδοί συνήθως έχουν κάτι γανάκια τα οποία έχουν ένα σχήμα έτσι μπόλι, ναι, λέγονται γκάς. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το τηγάνι, εδώ δεν το έχει το κουκσόπ, θα το έχω εγώ. Δεν πειράζει. Βάζουμε λοιπόν μέσα στο τηγάνι το κρεμμυδάκι που η κόρη. Τρως κρεμμυδί? Όχι, έχει πιπερίτσα. Πιπερίτσα, φάει και λίγο κρεμμυδάκι. Πιπερίτσα, όχι, φάει λίγο κρεμμυδάκι φαντασί. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα λίγο κρεμμυδάκι και θα το ψήλο τσιγαρίσουμε. Αφού προηγουμένως φέρουμε και την ντοματούλα την ψιλοκομμένη. Πού είναι η ντοματούλα ψιλοκομμένη, βγάλτε την τώρα! Να την ντοματούλα. Α, αυτή είναι η ντοματούλα ψιλοκομμένη, μάλιστα. Λοιπόν, θα το τσιγαρίσουμε. Πώς θα το τσιγαρίσουμε, κοράκλες μου? Με ελάχιστο λαδάκι. Να το. Το αφήνουμε λοιπόν να ξανθίνει. Και στη συνέχεια θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε με το κρεμμύδι. Κρεμμύδι, βρε, κάποτε ήταν βολδί, βάση της διατροφής μας. Ελληνική διατροφή, αρχαία ελληνική μιλάμε. Μες τους βολβούς και στα κρεμμύδια. Ολημερίς. Τα γράφει και εύβουλος αυτά, δεν τα βγάζουμε από την κουρούπα μας. Τι κάνετε, παιδάκια, πώς σας φαίνεται? Σας αρέσει σήμερα που μασκαρευτήκαμε? Τέλεια, είναι υπέροχο. Να το καθιερώσουμε. Μασκαρευτήκαμε. Τα ονόματα μ' άρεσαν εμένα. Μασκαρευτήκαμε, μικρές σου κιλά, λέει, πώς το νιώθουμε. Δεν το νιώθουμε. Τέλεια, εγώ το υιοθετώ αυτό. Εσύ το υιοθετείς, αγάπη μου, νομίζω ότι και εγώ θα κυκλοφορώ από αύριο. Η Ζαντόρα Ντάγκαν, δηλαδή, τι περισσότερο είχε για πέλα? Δεν θα κυκλοφορώ έτσι. Απολύτως τίποτα. Με τις κλαμίδες. Εγώ δεν θα κυκλοφορώ πάντως έτσι. Πώς θα παίζω και το αγαπημένο ποδόσφαιρο τώρα. Βέβαια, και να σου πω και κάτι τώρα, εδώ που τα λέμε, κυκλοφορούμε έτσι. Κυκλοφορούμε πού κυκλοφορούμε? Άσχετα, ένα κολονάκι και πολύ πολύ. Από εκεί και κάτω είσαι τελαπατρίδης, αγάπη μου. Σου ήρθε την πατσά, κοιλιά εδώ στη Μούριο. Περάσει από καμία βρυπή, δεν χάθηκε θυμένο έτσι. Μη σου πω, θα σε δέσουμε. Θα φάω, μόλι θα φας μπουκέλωμα, στο Δαφνί θα σε στείλουνε. Σούμπι την κατευθείαν έτσι. Πού να πας, αγάπη μου? Μια φορά ξεχνάω και τι λέω. Δεν με πόνεσε κανείς. Κάντο μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Κάνε μου λίγο μια φωνούλα, αν περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις δει ποτέ ταινία με την Αργής? Θα φάμε τούρτες, αν περάσουμε έτσι. Όχι. Λοιπόν, η Αργής ήταν μια φοβερή που νομίζαμε εδώ πέρα τραγούδα γύρια, αλλά δεν τραγούδα γύρια. Τραγούδα για μια φοβερή τραγουδίστρια, η Λάτα Μαγκεσκάρ, που ελπίζω να βρω ένα δίσκο, γιατί θα συνεχίσω εγώ με ειδικά άλλη φορά, όχι την καπάκι την άλλη εβδομάδα, και να σας βάλω να ακούσετε, κοράκλες μου, αυτή τη λατρεμένη τραγουδίστρια που λέγεται Λάτα Μαγκεσκάρ και η οποία κολλάει και με πανίρ τουρί και με πανίρ κοπτά και με όλα. Τέλος πάντων, άλλη φορά αυτά. Εδώ είπαμε ότι τσιγαρίζουμε αυτό το κρεμμυδάκι, το οποίο για να τσιγαριστεί στο σημείο να ξανθίνει, ζυσκομπού δηλαδή, είναι λιγάκι της υπομονής. Για κάνε το εσύ, μπας και έχεις καλύτερη τύχη από μένα. Κάνε το εσύ, αγάπη μου, γλυκιά. Εδώ τι μου έχετε κρατήσει, είστε βρε πολύ οικονόμοι. Έχουν κρατήσει όλα τα σπόρια από τις ντομάτες. Ορίστε, κατάσταση. Κατάσταση, μέσα στα σπόρια μου την έχει την ντομάτα. Τι να σου πω, κοπέλα μου, τι να σου πω. Αυτός έκοβε την ντομάτα. Αυτός την έκοβε. Λάθος. Ποιος έκοβε την ντομάτα? Τέρας. Ποιος έκοβε την ντομάτα? Αλλά είναι έκοβε την ντομάτα. Όχι, κόλλα καμάτρα. Σου δείξε πώς να βγάζεις τα σπόρια. Προσέξτε όμως τώρα, έτσι. Το κρεμμυδάκι αρχίζει να ξανθαίνει. Μόλις ξανθαίνει το κρεμμυδάκι, εμείς εδώ το κάρι μας. Υπάρχουν τριών ειδών κάρι στο εμπόριο. Υπάρχει ένα που είναι μεσαίο, ένα που είναι καθόλου καυτερό και ένα πολύ καυτερό. Εγώ, κοράκι μου, έχω ένα άλλο πρόβλημα με το πολύ καυτερό. Βάζω λοιπόν το κάρι μου, το πολύ καυτερό μου, που τώρα ο ατμός το εμποδίζει να πέσει, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ γιατί είναι πολύ καυτερό, όπως είπαμε. Βάζω όμως καπάκι και λίγη ριζούλα τζίντζερ. Γιατί εμένα, κανονικά πρέπει να είναι και η γλώσσα μου. Επειδή ακριβώς ο στόμας μου είναι απείλωτος και λέει πάρα πολλά, πρέπει να που και που να αυτοτιμωρούμε. Λοιπόν, ρίζα τζίντζερ, λατρεμένη. Βγάλ το αμέσως. Θα το καταστρέφω. Αυτή τη στιγμή. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε αυτή την ντοματούλα. Ανακάτευα. Και καπάκι κοράκλες, το πανίρ τουρί τι είναι? Το πανίρ τουρί είναι θυράκι, ένα ανθότυρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς, το οποίο σερβιρισμένο μέσα σε αυτό το μείγμα ντομάτας και τυριού, το οποίο θα το αναλύσει εδώ η μικρή Ναργής, ανάλυσε το, δεν λείπει από κανένα ινδικό πιάτο σε καθημερινή βάση. Ξαναφέρω το τώρα στη φωτιά. Για να βγάλει το τυρί, βγάζει μια πάρα πολύ ωραία όξινη γεύση με τη φωτιά και είναι καταπληκτικό. Φάει και σε μια φετούλα. Έλα, έλα μικρέ μου, υποσυντισμένα, έλα μικρέ μου, λιώστο. Λιώστο. Μια είναι τέλειο, είναι καλή, είναι υπέροχο. Μπα δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει, πανίρ τουρί, λέει ότι αυτό το πράγμα. Διαφορές.
Και σερβίρτε με ψωμάκια, που συνήθως είναι έτσι άζυμα, ή κάτι ψωμάκια που τα φτιάχνουν χωρίς μαγιά. Ιμβί, τα κοποντόμς τα λένε, τα λεγόμενα. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, μην τα ψάξετε, χωρίς μαγιά, ξέρετε, μία ζύμη στη γιώδη πίτσας. Και στη συνέχεια τα κάνουν, τα τηγανίζουν αυτά τα ψωμάκια. Πού θα το σερβίρουμε το πανίρτουρί μας? Είναι πάρα πολύ απλό το που θα το σερβίρουμε. Το σερβίρουμε εδώ μέσα. Αφού περάσουμε εδώ τα βαχάρια μας. Το τυράκι σε τι κατάσταση πρέπει? Το τυράκι πρέπει να λιώσει κι άλλο. Γιατί δεν λιώνει όμως? Γιατί είναι πολύ αβρές επιλύσεις στην κοινή μου να βγει. Οπότε το πάρε εσύ και έρθει το ιστερικό ανακάτεμα που σου δίνει. Ιστερικό ανακάτεμα σημαίνει αυτό εδώ πέρα, να ορίστε. Και έρχεται και κάθεται αυτή η γεύση, ξέρει, είναι ουδέτερη η γεύση του τυριού. Συνήθως το τυρί το φτιάχνουν, ξέρει, πώς συμβεί. Μέσα στο. Κόβουν γιαούρτι. Κόβουν γιαούρτι, 2-3 κουταλιές, γάλα και φτιάχνουν ένα είδος, ξέρεις. Τυριού το. Είναι πολύ κοντά στο ανθρώτηρο. Αλλά είναι αυτό, τελείωσε. Ωραία. Το σερβίρουμε. Φέρνουμε και λίγο κάρι καπάκι για λίγο χρώμα. Και αυτό συνοδεύει υπέροχα το ψωμάκι του. Βουτάνε μέσα κατά αυτή τη λογική ένα ψωμάκι, ένα σιεράκι. Έλα μικρέ μου, συγκλώλα. Έλα, θα πεθάνεις από αβιταμίνωση. Τέλειο, δώστε τη συνταγή, παιδιά. Άντε, άντε. Πανίρ τουρί. Υλικά. Κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Ντομάτα ψιλοκομμένη. Ανθόδυρο. Λίγο κάρι ή λίγο τριμμένο τζίντζερ. Αχνισμένα φύλλα από λάχανο, αρωματισμένα με τζίντζερ. Κοριτσάκια μου, πόσο εύκολη είναι η ειδική κουζίνα. Πανεύκολη. Μια κουζίνα που σέβεται τα υλικά, δεν τα παραμαγειρεύει και που όπως σας είπα έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό μην το ξεχνάμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε μια μικρή σαλατίτσα η οποία συνοδεύει τα γεύματα στην Ινδία που περιέχουν 12 με 14 πιάτα, αλλά δεν πειράζει, μάθαμε τα πιο βασικά σήμερα. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε ζαματίσει εδώ, έχουμε ζαματίσει μερικά φύλλα λάχανου μέσα σε νεράκι στο οποίο έχουμε βάλει και λίγο κουρκουμά ή τουρμερίκ. Πώς το είπαμε, κουρκουμά ή τουρμερίκ. Δηλαδή, αν δεν το βρείτε σαν κουρκουμά, θα το βρείτε σαν τουρμερίκ. Και να τόσο λάχανος. Εδώ μέσα σε αυτό το εξαίσιο σκεύος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σκεύη για το ειδικό φαγητό μου. Είναι υπέροχα. Ορίστε τα φύλλα του λάχανου, του ζεματισμένου. Σε αυτήν εδώ την εκδοχή για να κάνουμε ό,τι πιο δεκορασιόνα γίνεται. Αχ, ζεματάει και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ορίστε μας η δεκορασιόνα έτοιμη. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα ρίξουμε μέσα, με τι θα το γεμίσουμε. Λοιπόν, Ινδύναφη, ολιγαρκής. Μη μου ετοιμάζεστε για καμία σαλάτα στυλ Καλιφόρνιας. Όχι, όχι, με τίποτα. Αυτήν εδώ τη σαλατίτσα, καταρχήν, θα τη ραντίσουμε με το γνωστό μας κουρκουμά, όπως είπαμε, το οποίο τώρα με τη θερμότητα αυτό θα καθίσει και θα διαλυθεί και θα γίνει υπέροχο. Εδώ έχω ψιλοκόψει πιπερίτσα, λίγη μέντα, λίγη ρίζα ginger, που πάει πάρα πολύ με το λάχανο. Τώρα θα μου πείτε, οι κουζίνες συναντιούνται. Βεβαίως συναντιούνται, διότι και στην Ταϊλάνδη μία από τις πιο αγαπημένες συνταγές είναι λάχανο με τζίντερ. Αλλά και στην Κινέζικη κουζίνα. Αλληλοεπιδράσεις, αλληλοεπιρροές. Τώρα δεν ξέρω, έφτασε ο Μεγαλέξανδρος στην Ταϊλάνδη και πέστε μου. Ξέρετε αν έφτασε? Δεν έχω. Στην Ταϊλάνδη έφτασε, βρε. Δεν ξέρει αν έφτασε. Έφαγε. Λοιπόν. Και αν έφτασε, έφαγε. Ξέρω είναι το μασουλάω τώρα. Εκεί είναι το θέμα, ε. Λοιπόν, ρίχνουμε αυτό από κάτω, είπαμε. Με τη θερμότητα θα αρχίσει να διαλύεται. Δώσ' μου και το λαχανάκι. Το λαχανάκι, μπράβο, μπράβο Ναργκής. Το ψιλόκοψες, το έκανες τέλειο. Υπέροχος είναι και ο λάχανος. Να και ο λάχανος. Λίγο από το κάτω, εδώ πέρα από τα τέσσερα μπαχάρια μας μαζί. Το κύμινο, την κανέλα, το κάρδαμο, όλα μαζί. Και νομίζω ότι κάθεται πολύ καλά. Αυτό από πάνω και αν θέλετε εσείς τώρα, το τσάτνεϊ που φτιάξαμε, θα κρατήσετε 2-3 κουταλίτσες και θα το βάλετε πάνω από αυτήν την υπέροχη σαλάτα. Πάρτε την καμέρα μανατέρου, έλα, για σένα, πάρτε. Σαλάτα. Μερικά φύλλα λάχανο ζεματισμένα. Φρέσκο λάχανο. Πιπεριά. Κάρι. Λίγο λάδι και λίγη ρίζα τζίντζερ.
Άρα σήμερα είμαστε μέσα σε μια έξαψη που μαγειρεύουμε έτσι με τα ρούχα μας. Τα πληκτικά. Τα ωραία τα ρούχα μας. Πολύ ωραία. Θα αναργήσει την άλλη φορά τι θα σας δείξω. Και τα ονόματα μας. Θα δείτε μετά θα σας κάνω. Λοιπόν, τώρα Κοράκλες μου, φτάσαμε στο παγωτό, διότι στην Ινδία, αυτό δεν το ξέρω πώς τους έκατε, αλλά σε κάθε επίσημο δείπνο, στο φινάλε θα δίνουν ένα παγωτό, τίγκα στο ροδοπέτελο και το φιστίκι. Τώρα ροδοπέτελο εγώ δεν έχω, έχω βαϊδίες. Επίσης δεν έχω και παγωτό έτοιμο, γιατί σιγά μην κάτσω να φτιάξω και παγωτό. Επί κορίτσια θα κάνετε το ίδιο κι εσείς, θα πάρουμε ένα έτοιμο παγωτάκι, θα το μεταποιήσουμε. Και ως συνήθως θα το παρουσιάσουμε για δικό μας. Δηλαδή αυτό εδώ το παγωτό που βλέπετε, μόνιμο ολομόνο έχει με τα χεράκια μου το αγόρασα από τη γωνία. Βγάζουμε λοιπόν τις μπουλ. Στο μεταξύ ο Μινούλης θα λιώσει εκεί. Έλα Μινούλη μου, έλα παλικάρι μου. Για μένα βγάζω. Πράσινα φιστίκια μαζί με αμύγδαλα. Έλα παλικάρι μου, λιώστε. Το πράσινο δεν μου αρέσει καθόλου. Έλα, έλα, έλα που δεν σ' αρέσει το πράσινο. Έλα. Τι να κάνουμε, έχουμε και μια άλλη. Βγάλε εσύ το αυτό το ψυγείο, βγάλε. Το ψιλοκόβουμε, το βλέπετε. Φέρ' το μήνο είναι εντάξει, μήνο μου είναι εντάξει αγόρι μου, μπράβο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα κορίτσια. Θα το αδειάσουμε σε ένα πιατάκι, εδώ όπως βλέπετε, και θα τσουλήσουμε αυτή την μπουλ παγωτού επάνω σε αυτό το μείγμα. Πώς θα την τσουλήσουμε, θα ρίξουμε λίγο από πάνω, θα κολλήσουμε και λίγο στο πλάι για να μπορούμε να την αναποδηγήσουμε με τα χεράκια μας τα ίδια και είναι πανέτοιμο. Φέρτε μου ένα ωραίο πιάτο, φέρτε μου ένα ωραίο μικρό πιατάκι στα γρήγορα. Λοιπόν, και αυτό είναι το περίφημο πούλφι που σερβίρουν οι Ινδοί. Και μάλιστα πώς το σερβίρουν, βάζουν λίγη κρέμα γάλακτος γύρω-γύρω, μέσα στην οποία επιπλέουν κάτι πράσινοι φιστίκηδες. Α, δεν θέλω να μου φέρεις αυτό, να το ορίστε. Εδώ, απευθείας, το φιλαράκι από πάνω. Να σου πω κάτι, αγάπη μου. Καλά, νομίζω πως είναι τέλειο. Έκατσε πολύ καλά. Τι να χέσει ο Σε, φέρτε άλλες δύο μπουλ, γιατί πρέπει να βάλουμε να είναι γεμάτο βέβαια. Δεν μπορεί να σε αυτή την αναλογία. Τρεις μπουλ έχουμε, βλέπω. Α, τσακώνω. Πειράζει να τσακώσω με το χεράκι, δεν πειράζει. Για κόψε εσύ κανένα ωραίο κλαράκι. Αφού εμείς θα το φάμε, εγώ το κυλάω κανονικά. Πώς κυλάμε τις κεφτέδες, κορίτσια, στο αλευράκι και μετά τους κάνουμε και λίγο έτσι να πέσει το παραπανίσιο. Εδώ δεν το κάνουμε να πέσει το παραπανίσιο γιατί μας αρέσει. Έτοιμη και αυτή η μπουλ, να τη δύο. Τα κεφτεδάκια είναι και. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δεν πειράζει, κόψε εσύ ένα-δύο φιλαράκια, ντε. Μην παρετήσε, βρε, από τώρα. Βρήκα. Θα βρεις σιγά-σιγά να προσπαθήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το παγωτό των Ινδών, το λεγόμενο πούλφι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι Ινδοί τελικά ξέρουν να φάνε. Φέρτε μου καλέ να πλύνω τα χέρια μου, κάθε να τα σκουπίσω τέλος πάντων. Για πάρτε λίγο καμέρα μαναζί μου πριν δώσουμε την απλούστατη αυτή συνταγή του αγοραστού παγωτού του μεταμφιεσμένου. Κάθε να ρίξω και αυτό το πιστωτάκι που πάνω. Έτσι έκατσε το λιπητερό. Το λιπητερό, αγάπη μου, έκατσε το λιπητερό. Έχει λίγο, λίγο, μην αλλοιωθεί και το σχήμα. Άψογο ο πιάτος. Παγωτό πούλφι. Υλικά. Έτοιμο παγωτό κρέμα. Πράσινα φιστίκια και αμύγδαλα κομμένα στο μπλέντερ και ροδοπέταλα για γαρνίρισμα. Ah